Γεια, καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζουμε. Σήμερα πάμε να δούμε άλλο ένα γρήγορο unboxing βίντεο, ένα καινούριο παιχνίδι. Μπροστά μας αυτή τη στιγμή έχουμε το Master of the Galaxy. Θα δούμε λίγο τι περιέχει μέσα το κουτί και επίσης θα δούμε και τι καινούριο φέρνει αυτό το παιχνίδι, τι περιμένουμε και τι προσδοκίες έχουμε από αυτό που θα παίξουμε. Λοιπόν, είναι νέα κυκλοφορία, ήταν στο Kickstarter μέχρι πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες δηλαδή, και τώρα κυκλοφόρησε και στα καταστήματα. Οπότε ανοίγουμε την κόπια. Έχουμε βγάλει τη ζελατίνα προφανώς, θα δούμε τι βρίσκουμε μέσα. Το κλασικό κατάλογο της Ares Games, η οποία τελευταία μας έχει εντυπωσιάσει με τους τίτλους που φέρνει, όπως το Sword and Sorcery και άλλους πολλούς. Έχει μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών. Υπάρχει ο κατάλογος για όσους θέλουν να δουν περισσότερα για τα παιχνίδια της εταιρείας. Ακολουθεί το φυλάδι οδηγιών. Έχει αρκετά εντυπωσιακό εξώφυλλο, όπως βλέπετε στο φυλάδιο είναι το ίδιο με το cover του κουτιού. Master of the Galaxy είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ μετράβηξη. Ουσιαστικά ο μηχανισμός ο οποίος είναι cube back building. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πουγγί με κυβάκια και αντί να τραβάμε τράπουλα και να κάνουμε deck building, αυτό που κάνουμε είναι χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το σακούλι με τα κυβάκια για να ενεργοποιήσουμε διάφορες ενέργειες. Το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια όπως το Orleans, όπως το Automobile και ούτω και το καθεξής. Και γενικά είναι ένας μηχανισμός ιδιαίτερος, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το φυλάδι γιών είναι καταρχήν καλογραμμένο, έγχρωμο, ξεκάθαρο. Και αυτό που μου άρεσε και δεν το έχω δει συχνά, δεν το βλέπω συχνά σε διαφορετικά rulebook, είναι ότι είναι μεγάλη γραμματοσειρά, δεν υπάρχει πολύ κείμενο. Οπότε παρόλο που είναι φαινομενικά, νομίζω 18 σελίδες πόσο είναι, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, με παραδείγματα, με μεγάλες εικόνες, με art για να σε βάλει στο θέμα. Έτσι, ουσιαστικά είναι ούτε 18 σελίδες, γιατί αν βγάλουμε τα παραδείγματα και τις εικονογραφήσεις είναι αρκετά μικρότερο. Πολύ ωραίο, καλοδομημένο και με πληροφορίες στο πίσω μέρος όπως πρέπει και αρμόζει σε κάθε rulebook. Λοιπόν, εδώ έχουμε play rate για τους παίχτες, 4 υποθέτω, είναι παιχνίδι 2-4 παικτών. Εξηγεί πώς να κερδίσουμε και πώς να πάρουμε, πώς να χρησιμοποιήσουμε κάποια σύμβολα και πώς να πάρουμε συγκεκριμένα resources. Και τα χρήσιμο, ένα για κάθε παίχτη, δεν είναι. Αυτό είναι απλά χαρτόνι, λεπτό χαρτόνι, okay, συνηθισμένο. Τα play rates τέτοιο συνήθως έρχονται με εξαιρέσεις. Ωραία, έχουμε ένα punch board στο οποίο βλέπουμε αυτό το ωραίο ταμπλό. Γενικά είναι αρκετά καλή παραγωγή, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι ποιοτικό τόσο η εικονογράφηση όσο και τα υλικά. Είναι lean and finish το ταμπλό, πολύ καλής ποιότητας. Θα βάλουμε στην άκρη εδώ. Και υπάρχουν τα υπόλοιπα punch board, punch tokens, τα οποία τα ξεπαντσάρουμε. Πάλι στην ίδια καλή ποιότητα, ίσως εδώ φαίνεται καλύτερα το πάχος του token. Καθώς και όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν πολύ εύκολα. Δεν έχει άλλο punch board, αυτό είναι το μοναδικό punch board που έχει το παιχνίδι. Το ταμπλό του είναι αρκετά εντυπωσιακό, είναι κλασικό τετράγωνο μέγεθος. Με πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, δεν ξέρω αν φαίνεται σε όλο το μεγαλείο του. Είναι διάφοροι πλανήτες, ένα νέμπουλα, ένα σύστημα εδώ, ακριβώς δεν ξέρω τι είναι, φανταστικό προφανώς. Και ξεκάθαρο με αρκετά διακριτές περιοχές και ωραία εικονογράφηση. Αυτό λοιπόν είναι το ταμπλό, το βάζουμε στην άκρη. Το επόμενο που βλέπουμε είναι 5 σακούλια, τα οποία φαίνονται να είναι απορροθεκτικό υλικό από ό,τι βλέπω. Είναι λίγο καλύτερα από την συνηθισμένη ποιότητα που έχουμε συνηθίσει σε παιχνίδια που απλά βάζουν ένα μαύρο πουγγί. Τόσο γιατί είναι στα χρώματα των παιχτών, πολύ καλό αυτό, όσο έχουν και το λόγο του παιχνιδιού επάνω, όπως βλέπετε, όμορφα customized. 4, γιατί είμαστε 4 παίκτες, 2-4 παίκτες. Άλλο πλάσμα του παιχνιδιού είναι αυτό το tray, το οποίο όπως βλέπουμε υπάρχει για να ξεχωρίσεις κάρτες και διαφορετικά περιεχόμενα του παιχνιδιού. Μία τράπουλα καρτών, που είναι αυτή εδώ, θα έρθουμε λίγο σε λεπτομέρειες να δούμε εικονογράφηση και το τι δείχνει. Και τα κυβάκια δεν είναι ξύλινα κυβάκια, είναι πλαστικά κυβάκια πολύ καλής ποιότητας, που είναι ωραίο αυτό γιατί ουσιαστικά
καθώς τα χρησιμοποιούμε για να τραβάμε μέσα από το πουγγί μας διαφορετικούς κύβους. Όλα έχουν το ίδιο σχήμα προφανώς στην υφή, οπότε δεν ξέρουμε τι χρώμα θα τραβήξουμε. Πρέπει να διαμορφώσουμε το πουγγί μας κατάλληλα, ωστόσο οπτικά είναι πολύ όμορφα. Υπάρχουν και τα διαφορετικά χρώματα, δεν είναι όλα στην ίδιο αριθμό προφανώς, γιατί κάποια κυβάκια είναι πιο δυνατά από κάποια άλλα ή διαφορετικές ενέργειες. Θα ακολουθήσει κάποιο how to play video για το πώς παίζει το παιχνίδι. Αν υπομονούσαμε να το πάρουμε στα χέρια μας, οπότε θα το παίξουμε σχετικά σύντομα. Και στα τέσσερα χρώματα των παιχτών, αυτό που βλέπουμε εδώ, είναι οι βάσεις τους. Ουσιαστικά, ταιριάζει κάθε βάση με κάθε πουγγί. Γι' αυτό και είναι στα χρώματα των παιχτών, όπως βλέπουμε. Τα γκρι, τα καφέ και τα μοβ. Αυτό που, για όσους έχουν παίξει κάποιο παλιότερο παιχνίδι της Arcane, νομίζω το Nexus, είναι component τα οποία αυτά τουλάχιστον τα έχω ξαναδεί. Οπότε δεν χρησιμοποίησαν κάποιο καινούριο αυτές τις βάσεις εδώ, καινούριο καλούπι. Ωστόσο, παρόλα αυτά είναι πλαστικά τρισδιάστατα και σίγουρα πάνω στο χάρτη δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα στα τέσσερα χρώματα των παιχτών. Αυτά είναι τα περιεχόμενα. Το τελευταίο πράγμα που θα δούμε είναι οι κάρτες προφανώς. Έχουμε μια τράπουλα καρτών. Το παιχνίδι είναι σχετικά απλό, ωστόσο έχει αρκετές επιλογές. Okay, η κάρτα είναι απλό χαρτόνι, δεν είναι Linen Finish. Νομίζω είναι σχετικά χαμηλής ποιότητας. Στάνταρ θα έλεγα, χαμηλής ποιότητας. Απλά προτιμούμε γενικά στα παιχνίδια μας να έχουμε Linen Finish κάρτες, οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές, ειδικά σε παιχνίδια που παίρνουμε τις κάρτες στα χέρια μας ή ανακατεύουμε συχνά. Απλοϊκή εικονογράφηση, δεν είναι κάτι το εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ωραία ωστόσο, να δείξουμε μερικές κάρτες εδώ. Είναι λίγο φαντασμορική με την έννοια ότι είναι κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες φυλές που έχουμε συνηθίσει σε παιχνίδια sci-fi. Αρκετές κάρτες. Διαφορετικές φυλές. Ο κύριος που είναι και στο εξώφυλλο. Και τοποθεσίες. Με θέσεις για τους κύβους προφανώς, γιατί ανάλογα με το τι κύβους βάζουμε πάνω, θα ενεργοποιούμε διαφορετικά πράγματα και ούτω καθεξής. Ωραία παραγωγή, χωρίς τίποτα το εντυπωσιακό, ωστόσο είναι κάτι το οποίο φαίνεται ενδιαφέρον. Περιμένουμε να είναι αρκετά ενδιαφέρον και μηχανικά. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα το εξηγήσουμε πώς παίζεται και θα επανέλθουμε με καινούριο βίντεο. Ευχαριστούμε.